Πάμε γαλάτσι, Μιχάλη. Πάμε στο γαλάτσι, λοιπόν, εκεί όπου είχαμε την πρώτη εμπριστική επίθεση, 50 μόλις λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου. Άγνωστα άτομα, λοιπόν, προσέγγισαν. Δεν έχουμε τα πλάνα να τα δούμε. Άγνωστα άτομα προσέγγισαν στο εργοτάξιο του μετρό, από την οδό Βεϊκού 98. Mm. Κατάφεραν να μπήκαν στον χώρο και πυροδότησαν τρεις αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς μέσα σε ιθάριθμες καμπίνες μηχανημάτων έργου που υπήρχαν στην περιοχή, στο σημείο γιατί γίνονται οι εργασίες για τον σταθμό του μετρό. Με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα. Και μάλιστα στο σημείο κλήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι έσβεσαν την πυρκαγιά άμεσα. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, οι αστυνομικοί να ζητούν βιντεοληπτικό υλικό με την προανάκριση που έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια. Έτσι. Δηλαδή τώρα να πάει να κάνει εμπριστικό. Εμπριστική ενέργεια σε εργοτάξιο του μετρό. Σε ανθρώπους που κάνουν τα γενικά, μεγάλα έργα. Τα εργοτάξια από πέρσι έχουν προβλήματα και ζητήματα αν κρίνουμε από αυτά των εξαρχείων. Δεν έχουν γίνει πουθενά, το έχω ξαναπεί αυτό. Αυτό που γίνεται με τις εργασίες του μετρό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μιλάμε για ένα έργο που μόνο ανάπτυξη μπορεί να επιφέρει σε μια περιοχή και διευκόλυνση των πολιτών. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ενέργειες οι οποίες πραγματικά σε κάνουν απορρίς. Αυτό που λέει ο κ. Μιχάλης, σε κάνουν απορρίς. Δηλαδή, κανένα λόγο. Κανένα λόγο. Μιχάλη, καλημέρα. Καλή χρονιά.